Η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ο κύριος Θόδωρος, θα σχολιάσει μαζί μας τα γεγονότα. Καλό μεσημέρι, κύριε Καράγου. Καλό μεσημέρι, κυρία Δένη, σε εσάς και σε όλους τους φίλους ακροατές του Δημοτικού μας ραδιοφώνου. Τέτοιες μέρες δύσκολες, κύριε Καράουγλου, που προσπαθούμε να τελειώσουμε επιτέλους με αυτά τα προαπαιτούμενα, να προχωρήσουν κάποια πράγματα, να αρχίσουν να έρχονται χρήματα, έχουμε και τέτοιου τύπου δηλώσεις και τέτοιου τύπου περιστατικά. Θεωρείτε ότι κάποιοι καπηλέθηκαν τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των συλλόγων των ποντίων και των ομοσπονδιών τους, που οργανώθηκαν ύστερα από τη θέση του Υπουργού Παιδείας για τη γενοκτονία? Απαράδεκτα, κυρία Δένη, και τα δύο. Και η δήλωση του κυρίου Φίλη, η οποία πυροδότησε μια σειρά αντιδράσεων, και βεβαίως το επεισόδιο που έγινε σε βάρος του βουλευτή της παράταξής μας, του Γιώργου Κουμουτσάκου, που χωρίς να φταίει σε τίποτα, έτσι δέχτηκε μια βιοφραγία σε βάρος του. Να ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις του Υπουργού. Ο Υπουργός, ο κύριος Φίλης, θα πρέπει να ξέρει ιστορία, ή αν δεν ξέρει ιστορία, καλύτερα θα ήταν να σιωπά. Όταν μάλιστα ένα δημόσιο πρόσωπο κατέχει και μια υπεύθυνη θέση, όταν δηλαδή είναι υπουργός, πρέπει να ξέρει ότι ο κάθε λόγος του έχει αντανάκλαση και στο διεθνές περιβάλλον και στο εξωτερικό. Πόσο μάλλον για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, όπου υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής από το 1994 ότι αυτό που έγινε σε βάρος του ποντιακού ελληνισμού ήταν γενοκτονία, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθαρή γενοκτονία και εθνοκάθαρη ταυτόχρονα, αλλά ήταν γενοκτονία σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με τον ορισμό του ΟΗΕ. Όταν εκτός από την ομόφωνη απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου υπάρχουν αρκετές άλλες χώρες και στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο που έχουν αναγνωρίσει αυτή τη γενοκτονία. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Φίλης και στην ουσία τι κάνει? Αλήφει βούτυρο στο ψωμί των γειτόνων μας, των Τούρκων, λέγοντας ότι έχει διαφορετική άποψη και ότι δεν είναι γενοκτονία. Πρωτοφανές αυτό, έτσι θεωρώ ότι αν μη τι άλλο δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ βαρύς τίτλους, έτσι δεν θέλω να χρησιμοποιήσω επίθετα προδότηση ή οτιδήποτε άλλο, προδοτικές ενέργειες ή οτιδήποτε άλλο, δεν το πιστεύω, δεν μπορώ να το διανοηθώ για Έλληνα πολίτη, αλλά θεωρώ ότι ήταν τουλάχιστον ηλίθιο και είναι ένας μετριοπαθής χαρακτηρισμός που χρησιμοποιώ. Θεωρώ ότι ο κύριος Φίλης είναι θύμα των ιδεολειψιών του, είναι κολλημένος από την παλιά νοοτροπία που έχει ως αριστερός και είχε εκφράσει στο παρελθόν την άποψη αυτή, αλλά τώρα πρέπει να ξέρει ότι εκπροσωπεί την κυβέρνηση της χώρας του. Άρα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός και αυτό που πρέπει να κάνει για να εκτονωθεί τώρα η κατάσταση είναι να ζητήσει άμεσα συγγνώμη από τον ποντιακό ελληνισμό και από τον ελληνισμό γενικότερα για την πολύ μεγάλη ζημιά που έκανε, και να παραιτηθεί. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε αφενός με να ζητήσει συγγνώμη και αφετέρου να παραιτηθεί, έτσι ώστε να ηρεμήσει και πάλι ο τόπος. Αλλά απ' την άλλη, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το άλοθη για κάποιους οι οποίοι βρίσκουν την ευκαιρία να βγουν από το σκοτάδι τους με αφορμή τη συγκέντρωση που έγινε χθες, έτσι, και να βιοπραγήσουν σε βάρος εκλεγμένου αντιπροσώπου του ελληνικού λαού και μάλιστα ενός ανθρώπου μετριοπαθούς, σοβαρού, ο οποίος 20 χρόνια ως διπλωμάτης έδωσε μάχες για τα εθνικά ζητήματα και ο οποίος δεν έχει προκαλέσει ποτέ με τη θέση του κανέναν στην κοινωνία. Θεωρώ ότι αυτή ήταν μια φασιστικού τύπου επίθεση, τραμπούκικη, η οποία πρέπει να καταδικαστεί από το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Εγώ σήμερα το έθιξα αυτό με ερώτηση την οποία κατέθεσα στο Κοινοβούλιο, όπου όμως θυμίζω και κάτι άλλο. Ότι πριν από 5 χρόνια είχαμε μια βιοπραγία και σε βάρος ενός άλλου βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, επίσης του Κωστή του Χατζηδάκη. Και ρωτάω βέβαια τι κάνει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης σε σχέση με την προστασία των βουλευτών και τι κάνει σε σχέση με τον εντοπισμό των αυτουργών του επεισοδίου χθες σε βάρος του κυρίου Κουμουτσάκου, αλλά και το τι έκανε σε σχέση με τον εντοπισμό των αυτουργών σε σχέση με το επεισόδιο που έγινε προπενταετίας σε βάρος του κυρίου Χατζηδάκη. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνάνε, έτσι, να φεύγουν μαλακά, να χάνονται στο παραπίσω όταν έχουμε τόσα σοβαρά ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί η ποιότητα της δημοκρατίας είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το περνάμε έτσι στα μαλακά. Έτσι έχουν τα πράγματα, κύριε Καράουγλου, θα συμφωνήσω μαζί σας, και μια και αναφερθήκαμε στα σοβαρά στα οποία διαδραματίζονται αυτές τις ημέρες, να ξέρω ότι ασχολείστε με το οικονομικό σκέλος, είστε ο υπεύθυνος της Νέας Δημοκρατίας για αυτά τα ζητήματα. Τι γίνεται λοιπόν τελευταία, προαπαιτούμενα, ισοδύναμα που δεν βρίσκονται, που τα περιμένουμε? Μάθαμε πριν από λίγο, οι πληροφορίες δημοσιογραφικές λένε ότι δεν θα γίνει τελικό τηλεδιάσκεψη του Euro Working Group απόψε, ούτε πρόκειται, δεν υπάρχει περίπτωση να εκταμιευθούν χρήματα για τη χώρα μας μετά το Euro Group της Δευτέρας. Πάει πολύ μακριά αυτή η ιστορία και τα ταμεία αδειάζουν. Είναι πραγματικότητα αυτό που επισημαίνετε, κυρία Δένη. Πράγματι, οδηγηθήκαμε μετά από 6 μήνες εισαγωγικά διαπραγμάτευσης, έτσι κλείνονται εισαγωγικά, από τον αλίστου μνήμης, σήμερα όλοι τον ξεχνάνε και τον απαρνιούνται, κύριο Βαρουφάκη, οδηγηθήκαμε σε μια πάρα πάρα πολύ κακή συμφωνία. Τη συμφωνία της 13ης Ιουλίου, η οποία βεβαίως έγινε νόμος του κράτους, έγινε συμφωνία με την επικύρωσή της από την Ελληνική Βουλή στις 14 Αυγούστου. Ο ΣΥΡΙΖΑ
πιθανόν να νομίζει ότι οι ξένοι έχουν πρόθεση να μας δώσουν λεφτά, έτσι, γιατί μας αγαπάνε πολύ, γιατί είμαστε η Ελλάδα με τις 5.000 χρόνια ιστορία και όλα τα σχετικά. Δεν είναι όμως έτσι. Αναλάβαμε κάποιες υποχρεώσεις. Η κυβέρνηση ανέλαβε κάποιες υποχρεώσεις, έκλεισε μια συμφωνία, η οποία επαναλαμβάνω είναι πολύ κακή συμφωνία και θα πρέπει να την τηρήσει. Οι ξένοι λοιπόν, απλά και ωραία, οι δανειστές σου λένε ότι ωραία, θα πάρεις τα χρήματα που πρέπει να πάρεις, αλλά πρέπει προηγουμένως να υλοποιηθούν τα προαπαιτούμενα. Η λογική των πολιτικών διαπραγματεύσεων δεν υπάρχει. Όταν κάνεις μια συμφωνία, τι θα πει? Υπάρχει μια συμφωνία την οποία θα πρέπει να σεβαστείς. Γιατί και αυτοί λογοδοτούν στα κοινοβουλιά τους και αυτοί λογοδοτούν στους πολίτες τους, οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση επιτέλους να καταλάβει ότι με τα ζητήματα αυτά δεν παίζουμε, είναι σοβαρά ζητήματα, ότι θα πρέπει οι συμφωνίες να τηρούνται και βεβαίως αν έχει διαφορετική άποψη, που εγώ συμφωνώ ότι είναι μια πολύ κακή συμφωνία και υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα πρέπει να αλλάξουν ή να αμβληθούν, θα πρέπει να προτείνει τα αντίστοιχα ισοδύναμα μέτρα. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε δει κανένα ισοδύναμο. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε φραστικές επαναστάσεις και φραστικά πυροτεχνήματα, αλλά στην ουσία δεν έχει κάνει δουλειά εντοπίζοντας πηγές ή κωδικούς του προϋπολογισμού που θα μπορούσε να πει κόβουμε από εδώ γιατί είναι μια περιττή δαπάνη, μια σπατάλη και ανταυτού κάνουμε εκείνο. Αυτά δεν τα έχει κάνει και αυτό περιμένουμε να δούμε. Αυτό έταξε προεκλογικά στον ελληνικό λαό, ισοδύναμα έταξε στον ελληνικό λαό. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει ούτε ένα ισοδύναμο και περιμένουμε να τα δούμε. Και περιμένουμε ακόμη την υποδόση των 2 δις ευρώ από την τελευταία δόση του Αυγούστου. Να το κλείσουμε αυτό. Είμαστε στο Νοέμβρη και δεν ξέρουμε αν θα κλείσει η χρονιά έχοντας πάρει κάποια χρήματα ή όχι. Μπορεί ακόμη να είμαστε στις συζητήσεις, έτσι δεν είναι? Είναι ανοιχτό και το ζήτημα της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών, η αξιολόγηση είναι και ένα βλέπουμε πακέτο. Το χρηματιστήριο, κυρία Δένη, να κατρακυλάει, έτσι. Αποτέλεσμα της ανησυχίας που έχει, ενώ πριν επικυρωθεί ο νόμος για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, είδαμε ότι είχε αρχίσει να τσιμπάει, να ανεβαίνει. Είχε 3 συνεδριάσεις απανωτές θετικές και τώρα έχει άλλες 4-5 αρνητικές. Πέφτει συνεχώς. Γιατί απλώς υπάρχει η ανησυχία για το τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Γιατί ακόμη δεν τέλειωσε το όλο ζήτημα. Δεν σημαίνει ότι γιατί κλείσαμε τη συμφωνία της 14ης Αυγούστου ότι όλα είναι όμορφα και ωραία. Έχουμε μπροστά μας 3 δύσκολα χρόνια. Και η κυβέρνηση θα πρέπει να ξέρει και να αφήσει πλέον τώρα τις φαντασιώσεις που πρώτων των εκλογών παρουσίασε τον ελληνικό λαό. Πρέπει να ξέρει ότι μπροστά της έχει έναν δύσκολο και ανηφορικό δρόμο. Οπότε θα πρέπει να προετοιμάσει αναλόγως για τον ελληνικό λαό και να αποφασίσει τελικά τι θέλει να κάνει. Θέλει να παραμείνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ? Αν το θέλει, θα πρέπει να υλοποιήσει τα συγκεκριμένα μέτρα που κακώς έτσι μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε σε μια κακή συμφωνία, ανέλαβε, αλλά είναι συμφωνία και πρέπει να τηρηθεί η συμφωνία. Ή αν θέλει να κάνει διορθωτικές αλλαγές, να παρουσιάσει τα αντίστοιχα ισοδύναμα μέτρα, ότι δεν θα κάνω αυτό, ανταυτού θα κάνω εκείνο. Κύριε Καράογλου, δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα. Ήσασταν σαφέστατος. Σας ευχαριστούμε θερμά από το Δημοτικό Ραδιόφωνο για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Καλό μεσημέρι.